είναι πραγματικά ένα παγκόσμιο γεγονός. Η ημιτελική του Strongman στην Κόρινθο, για πρώτη φορά στην Ελλάδα και για πρώτη φορά στην ιστορική Κόρινθο. Πολλοί κόσμος, οι πιο δυνατοί άνθρωποι του κόσμου. Είδαμε ήδη το πρώτο αγώνισμα που σήλανε μια νταλίκα 17 τόνους και παραπάνω, θα έλεγα, και έκαναν καταπληκτικούς χρόνους. Και τώρα εδώ ήρθαμε να δούμε τα υπόλοιπα αγωνίσματα για να βγουν αυτοί που θα προκριθούν στα τελικά. Τελικά βλέπετε ότι ο κόσμος ανταποκρίθηκε. Ανταποκρίθηκε ο κόσμος, υπάρχει πολλής κόσμος και πιστεύω ότι κάποιοι από αυτούς που παρακολουθούν τα αγωνίσματα που γίνονται για πρώτη φορά θα μιμηθούν αυτούς τους αθλητές και θα γίνουν και αυτοί, πιστεύω, θα υπάρξουν κάποιοι οποίοι θα ασχοληθούν με αυτό το αγωνίσμα. Μας τιμά σήμερα με την παρουσία του και ο γείτονας δήμαρχος. Ο δήμαρχος, ο αγαπητός δήμαρχος, ο πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων, ο κύριος Καμπόσος, ο οποίος είναι πολύ δυνατός, θα έλεγα. Πολύ δυνατός, ήρθε εδώ να παρακολουθήσει αυτούς τους ανθρώπους και εγώ να τον ευχαριστήσω που είναι σήμερα εδώ με τη σύζυγό του και να του ευχηθώ να είναι πάντα δυνατός, να φτιάχνει το Άργος όπως το έχει αναμορφώσει και να κάνει ό,τι είναι δυνατόν συνολικά το Άργος, η Κόρινθος, η Πελοπόννησο να γίνεται γνωστή σε όλο τον κόσμο. Πραγματικά είναι ένα πολύ μεγάλο και σπουδαίο γεγονός. Θέλω να συγχαρώ τον Δήμαρχο που είχε τη δύναμη να το φέρει στην πόλη του. Η προβολή αυτή την οποία δέχεται αυτή τη στιγμή η Κόρινθος είναι πολύ μεγάλη. Δεν πληρώνονται αυτές οι προβολές. Άρα σημαίνει ότι θα προσδοκά όλη η κοινωνία, η οποία είτε έχει σχέση με τον τουρισμό είτε όχι, να εισπράξει και μακροπρόθεσμα αλλά και σε μικρό χρονικό διάστημα από όλη αυτή την προβολή. Ήρθαμε να παρακολουθήσουμε αυτό το σπουδαίο γεγονός. Τέτοια γεγονότα γίνονται σπάνια και πιστεύω ότι όλο αυτό το πράγμα όταν κεφαλαιοποιηθεί θα καταλάβει πραγματικά ο λαός της Κορίνθου και της ευρυτέρας ότι ήταν μια σπουδαία πράξη η οποία θα έχει αποτελέσματα εκεί που αλλού στην οικονομία. Αυτό που σήμερα είναι πρόβλημα για όλους μας και έτσι θα πρέπει να είναι οι προσπάθειες. Αυτό λοιπόν το πράγμα που μπορεί να κοστίζει ελάχιστα, αυτό που δίνει είναι κάτι πολύ μεγάλο. Μπράβο στον Δήμαρχο, μπράβο στο Δημοτικό Συμβούλιο που είχαν αυτή την ιδέα και να την υλοποιήσουν. Και σε όλους εσάς, οι οποίοι προβάλλετε αυτό το γεγονός και πραγματικά αν δεν υπήρχε η τηλεόραση, δεν θα μπορούσε αυτό το πράγμα να πάει πουθενά. Θα το βλέπαμε εμείς που είμαστε εδώ. Άρα λοιπόν η μεγάλη δουλειά είναι από εσάς. Συγχαρητήρια, μπράβο σας, συνεχίστε.